την Παρασκευή, μία του μηνός, στην αίθουσα του ξενοδοχείου Παντελίδης, θα πραγματοποιηθεί η αναβληθής από τις 12 Ιανουαρίου κοινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχετικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και των ενεργειακών δήμων, όπως ακριβώς είχε τεθεί και είχε ζητηθεί από λογιάς μας με αφορμή το θέμα της απολυντοποίησης. Νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πλήρη εικόνα για το τι σημαίνει απολυντοποίηση, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο έχει εξελιχθεί στα τελευταία 2,5 χρόνια μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού και το τι μένει γενέστε από εδώ και μετά. Αυτός ήταν ο σκοπός της πρόσκλησης που κάναμε και ευχαριστώ ιδιαίτερα τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, όσο και τον Δήμαρχο Τσικάλων και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δημήτρη Παρτεργίου, για την άμεση, ουσιαστική και έγκαιρη αποδοχή του αιτήματος, προκειμένου να κουβλιάσουμε εδώ, στην πόλη της πάλι από την ενεργειακής καρδιάς, το τι μέλη γενέστε. Και είναι χρήσιμο γιατί και οι συνάδελφοι έτσι θα ενημερωθούν, θα υπάρχουν και οι εκπρόσωποι των εταιριών που έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, όπως είναι το ΕΚΕΤΑ, όπως είναι φορείς η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, όπως είναι οι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξει το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων και μια σειρά από το Βουλίο. Εδώ είμαστε για να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Νωρίτερα, την προηγούμενη μέρα, την 5η στις 31 του μηνός, επίσης, θα υπάρχει κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ενέργειας της ΚΕΔΕ, προκειμένου αυτά όλα να βγουν με συμπεράσματα στην επόμενη μέρα του Διοικητικού Συμβουλίου.